Σίγουρα. Εκεί ξεκινήσαμε. Μαζί μας ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, αλλά και πάρα πολύ γνωστός στο διαγωνισμό της Eurovision. Από ποιο site είσαστε? Είμαστε από το EurovisionFan.com. Να ξέρετε, θα είναι μια σημαντική συνέντευξη που θα είναι έτσι αρκετά πλακατζίδικη. Είμαστε χαλαρά εδώ στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στο City of Dreams Mediterranean για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της Σίλιας. Κύπρος, Δημήτρη. Κύπρος. Πρώτη φορά Κύπρος. Πρώτη φορά Κύπρος. Ελπίζω όχι την τελευταία. Α, αρχίζουμε. Α, δούμε, ναι. Γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μέχρι στιγμής. Είναι τιμή μας που το ρίγμα σε κανένα της όλη την ομάδα που δουλεύουμε αυτά τα project. Κύπρος. Κύπρος, λοιπόν. Πρώτη φορά για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, για όλη την ομάδα. Σίλια Καψής. Πώς έγινε η όλη διαδικασία επιλογής της καλλιτέχνητος? Ξέρουμε ότι είναι μια νέα κοπέλα από την Αυστραλία. Ναι. Η όλη προσέγγιση, πώς έγινε? Άκου, έχω φτιάξει ένα γυναικείο συγκρότημα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ξέρω, το φτιάξα. Μπράβο, ναι. Και κάποια στιγμή είδα ότι. Αυτό που κοιτάμε μερικέ φορέ που μέσα ακολουθούν και όλα αυτά, ήταν ότι με ακολούθησε η Σίλια. Και είδα ότι είναι κοινή φίλη με την Αμέλεια, μια κοπέλα από την Αυστραλία. Ναι. Τέλος πάντων, και επειδή είδα λίγο το account της, είδα ότι χορεύει, τραγουδάει και λέω αυτό έχει ενδιαφέρον. Και είδαμε σε επικοινωνία με τη μητέρα της. Και από εκεί και πέρα τη φέραμε στην Ελλάδα, τη βάλαμε στο στούντιο. Να την εδώ πέσω. Έλα. Έλα, πες ένα γεια. Έλα, πες ένα γεια. Ήρθε στην Ελλάδα, γράψαμε τρία τραγούδια και αυτό που κάτσε πάνω της, τέλος πάντων, ήταν το... Θα έρθουμε και στο live, θα έρθουμε και στο live. Ναι, okay, ναι. Άρα δεν ήταν μια επιλογή που την ψάξατε ιδιαίτερα, ήταν κάτι ως πούμε λίγο συγκυριακό, τυχαίο. Συγκυριακό, τελείως, τελείως. Ήταν για να γίνει. Τελείως, ναι. Liar, λοιπόν. Liar, ένα τραγούδι με μακρά πορεία, να πω, έτσι, στο διαγωνισμό. Εντάξει, όχι πολύ μακρά πορεία. Το κομμάτι προορισμόταν για κάπου αλλού, και το είχα γράψει για κάποια άλλη κοπέλα. Και τελικά κατέληξε σε ένα από τα τρία κομμάτια που γράψαμε με τη Σίλια. Μάλιστα, ικανοποιημένο από τα γυρίσματα? Όχι. Του βίντεο κλιπ? Όχι. Δεν πειράζει. Όχι, ναι. Όντως, ο Κώστας ο Καρίδας που το σκηνοθετεί και γράφει το σενάριο είναι ένας. Εντάξει, έχουμε κάνει και άλλα πράγματα μαζί. Συνεργάτης, παλιός. Ναι. Κάναμε τώρα και ένα ντοκιμαντέρ, έτσι. Έχω γράψει τη μουσική, αυτός έχει κάνει. Τέλος πάντων, ο Κώστας είναι ένας από τους οποίους εμπιστεύομαι πάρα πολύ σε ό,τι κάνει. Έχει μια αισθητική που μου ταιριάζει. Είναι ψήρας. Το αρέσει και αυτού του έτσι το τέτ. Είναι τηλεομανής. Οπότε νομίζω... Στεφανία, Μάντα, τρίτη φορά. Ναι, και νομίζω έχει κάνει και ρουβά, έχει κάνει διάφορα. Τέταρτη νομίζω. Κάνει διάφορα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Τέλεια. Δημήτρη, έχει συμμετάσχει πολλές φορές στο διαγωνισμό του Eurovision. Ναι. Με ποιους από τους καλλιτέχνες που έχεις ήδη διαγωνιστεί μαζί, θα ήθελες να ξαναδοκιμάσεις? Θα ήθελα. Νομίζω, όχι εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω είναι η Στεφανία, ας πούμε, θα μπορούσε να ξαναπάει, να ξανασυμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η Μελίσσα, ας πούμε, που δεν της δόθηκε πέρυσι τελικά η ευκαιρία, είναι ένα από τα κορίτσια που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει, ας πούμε, τη χώρα, την Ελλάδα, έτσι. Νομίζω είναι δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε. Νομίζω θα είχαν μια πολύ καλή, έτσι, πολύ καλό performance στο διαγωνισμό. Για το κοινό που μας βλέπει, γνωρίζουν ότι είναι πολύ μεγάλος φαν σου. Ξέρουν ότι σε ακολουθώ πολύ, και ειδικά τώρα που διαπογράφεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση άλλη. Έχεις φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να κερδίζεις την Eurovision. Ναι. Ναι. Πιστεύεις ότι θα γίνει κάποια στιγμή, θα το δούμε? Εντάξει, και να μην γίνει, ξέρεις, όσο έχω όρεξη να γράφω. Λέω και λίγο τώρα, να ξέρετε. Εντάξει, όσο έχω όρεξη να γράφω για αυτό το διαγωνισμό, επειδή πρώτα απ' όλα είμαι fan, έτσι. Αν δεν ήμουν fan, δεν θα ασχολιόμουν. Ναι. Okay, είναι business, είναι μια δουλειά. Σου αρέσει. Ναι, αλλά ουσιαστικά μου αρέσει. Αλλιώς δεν θα. Το 16 αναχωρήθηκες. Που να σου πω κάτι πολύ μακριά. Όχι, δεν σε αναχωρήθηκα, γιατί ο κόσμος, επειδή το έβγαλε πρώτο ο κόσμος, μου φτάνει αυτό. Σου ικανοποίησε, α πούμε, ναι. Τώρα δεν ξέρεις ότι ήταν και η χώρα που είχε όλα αυτά τα θέματα τότε, τέλος πάντων. Οι επιτροπές, αν θυμάσαι, όλες δώσανε. Πόσες επιτροπές δώσανε? Μηδέν. Α, αρκετές. Εντάξει. Okay. Και κάτι για το τέλος. Σε έχουμε δει και σε βίντεο να τραγουδάς με τον Φίλιπ Κυρκόροφ και να δοκιμάζεις και τα τοπτές σου και σε άλλες καλλιτεχνικές, ας το πούμε, οδηγίες. Πιστεύεις ότι μπορούμε να σου δούμε πέρα από συνθέτη και σαν ερμηνευτή? Να σου πω, πιστεύω, νομίζω ότι είσαι σοβαρό κανάλι, ας πούμε, κανάλι. Κανάλι μας. Είστε κανάλι. Site, ναι. Κανάλι και όλα τα έχουμε. Όχι. Μένα δεν μου αρέσει να βγαίνω μπροστά. Νομίζω
Τα είπαμε αυτά. Μένω μου αρέσει να είμαι πίσω, να παρακολουθώ, να observe. Ίσως για άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Θα τα λέμε στο δρόμο προς το Μάλμε. Όχι. Είπαμε μία φορά θα μιλήσουμε. Δεν θα είπαμε θα τα λέμε μέσω συνέντευξη απαραίτητα. Θα τα λέμε, θα βρισκόμαστε. Εκτός αν θες να μας κόψεις. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ναι, θα τα λέμε. Φυσικά θα τα λέμε. Λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα που μας έδωσες να είμαστε δίπλα στα γυρίσματα και να είσαι όλη αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Γρήγορα, σκέφτεται γρήγορα. Μιλάει γρήγορα.